Σου λέει, αυτοί δεν έχουν τίποτα. Στο κενό είναι. Και περιμένουν πότε θα τα πιάσουμε. Εδώ μιλάει η δημιουργία. Για ασπίδες τους έχουν χιλιάδες ανθρώπινες συνειδητότητες που δεν μπορούμε να τις καταστρέψουμε. Να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Βεβαίως. Τι σημαίνει. Μεγάλοι αποστάτες. Για να, επειδή γνωρίζουν ότι η δημιουργία δεν θα μπορέσει ποτέ να καταστρέψει ένα δημιούργημα, γιώτα, έναν άνθρωπο, με όλα αυτά που έχουν κάνει κλέβουν. Όπως σας είπα και σε προηγούμενη εκπομπή, σε καταναλώνουν. Σε άλλο σύμβολο που το είπαμε. Στο τέλος κλέβουν τη συνειδητότητα, την οποία τη χρησιμοποιούν ως ασπίδα γύρω τους. Οπότε είναι στη μέση ο αποστάτης, καλυμμένος, από συνειδητότητες που έκλεψε, που είναι δικά μας δημιουργήματα, είναι δημιουργήματα της δημιουργίας, είναι η ίδια μας η οντότητα, εκτός από το σαρκιό, όλα τα υπόλοιπα μέρη δηλαδή, και τα οποία τα βάζουν γύρω-γύρω για να μην μπορέσεις εσύ, να μην μπορέσει η ίδια η δημιουργία μάλλον, για να το καταλάβει ο κόσμος, να πάρει και να φυλακίσει τον αποστάτη που πρέπει. Γιατί θα αναγκαστεί να χτυπήσει. Δεν θα μπορέσει η δημιουργία. Αυτό που λένε. Έχει χιλιάδες τρόπους να κάνει πράγματα. Ακριβώς. Οι αποστάτες νομίζουν ότι έτσι προστατεύονται. Σαφέστατα ναι, κάποιες συνειδητότητες ίσως πάνε και χαμένες όμως. Σε αυτή την περίπτωση. Διότι με ελεύθερη βούληση φύγανε και αυτοί. Πήγανε και γίνανε ασπίδα του αποστάτη. Πώς βγαίνουν, ας πούμε, με θεουσία έξοδο από κάποιες εργασίες κάποιοι. Αυτοί στην ουσία με τις επιλογές τους, αυτές τις συνειδητότητες, τι κάνανε. Κάνανε εθελουσία έξοδο από την ίδια τη ζωή. Γιατί η ζωή υπάρχει μόνο μέσα στη δημιουργία. Στον άχρονο χρόνο η ζωή υπάρχει για πάντα. Όταν όμως είσαι στην ακρίβεια. Όταν είσαι στο στόχο και στο σκοπό. Όταν προδίδεις, θα γίνεις ασπίδα στον αποστάτη. Με συγχωρείς. Σε καταναλώνουν, σε τρώνε ολόκληρο. Δεν αφήνουν τίποτα. Ενέργειες, τα πάντα. Δυνάμεις, τι έχουν αφήσει. Σας είπα σε προηγούμενη εκπομπή και το σαρκείο ακόμη. Και θα φτάσει η ώρα που θα βγουν αυτές οι αλήθειες και πιο δημόσια από τώρα, με τις αποδείξεις που πρέπει. Και τότε να δω συνέλληνά μου, που τώρα μπορεί να κοιτάς λίγο παράξενα, τι ακριβώς έχουν κάνει και τι κάνουν καθημερινά.